Γεια σου Πάρη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα στο Στέργιο μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά κι εγώ. Νομίζω στα μέσα της εβδομάδας ίσως της πιο ξεκούρασης, αλλά και όχι τόσο ενδιαφέρουσα, έτσι, όπως ξεκίνησα τα πλήρωση να διακόπτεται ξαφνικά τόσο απότομα. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον έξω από το χορτάρι όμως. Αυτό Μαρινάκης, Μπαλτάκος, Μπενετάρης, Μαΐου, έτσι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Να μην έχουμε και χειρότερα. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο, το Σταύρο Σουντουλίδη, βέβαια. Ότι? Ότι τα πράγματα υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν ακόμα και χειρότερα. Δηλαδή να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι και να έχουμε και άλλα παρατράγουδα. Μάλιστα. Για να δούμε. Βέβαια νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί όσο οι τέσσερις θα είναι τόσο κοντά ένας με τον άλλον. Ναι, αλλά φαντάζομαι, ας πούμε, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός να μείνει πίσω. Τι έχει να γίνει εκεί? Νομίζω ότι αν γίνει αυτό έτσι όπως το παρουσιάζεις, ότι θα ξεφουσκώσει η τοποθέτηση του Ολυμπιακού στην περίπτωση αυτή. Δεν νομίζω, Πάρη. Αν μείνει πίσω. Όχι, δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι θα φτάσει στα κόκκινα η ρητορική του Ολυμπιακού, εάν μείνει πίσω, για να καλύψει ο Βαγγέλης Μαρινάκης τα όσα τραγικά έχουν γίνει στο αγωνιστικό τμήμα του Ολυμπιακού φέτος. Δηλαδή, μόνο εγώ και εσύ δεν έχουμε παίξει φέτος με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει και το έχασα τον ντεμπούτο σου. Εννοείς πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί? Πόσοι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, ναι. Ποιοι έφυγαν, ποιοι ήρθανε. Φτάσουν στο σημείο να κάνει ο Μίτσελ προπόνηση με γκρουπ Α και γκρουπ Β. Δηλαδή να χωρίσει την πρώτη ομάδα σε δύο ομάδες για να βγάλει την προπόνηση όταν είχε 40 ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτά δεν αγγίζουν τον πρόεδρο. Δηλαδή φταίει μόνο ο Μπένετ, φταίει μόνο ο Μπαλτάκος. Έτσι έχουμε μάθει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι παράγοντες αλλά και ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο είναι υπέρ της νίκης και μόνο. Έτσι και όταν έρχονται οι νίκες, έρχονται οι βαθμοί και διορθώνεται η βαθμολογική εικόνα μιας οποιασδήποτε ομάδας, τότε αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Είναι έτσι, δεν είναι? Σε μεγάλο βαθμό είναι, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που υπηρετώ εγώ, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάντα ακόμα και στις νίκες υπάρχουν φωνές που κάνουν κριτική. Και καλώς υπάρχουν. Δηλαδή, δεν άκουσα εγώ έναν φίλο του ΠΑΟΚ να λέει: α, κερδίσαμε στο κλάν της Βικελίδης. Τέλεια τα έκανε ο Λουτσέσκου. Δεν τα έκανε τέλεια. Έκανε το λάθος του, το διόρθωσε, το είπαμε, το τονίσαμε. Νομίζω ότι ο παδός του ΠΑΟΚ είναι λίγο διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Ωστόσο, όλοι στο τέλος του βραδιά θα θυμούνται ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1. Δεν το συζητάμε, ρε Σιπάρη. Όταν είσαι η ομάδα πρωταθλητισμού, τι να πεις? Α, παίξαμε ωραία και χάσαμε τον Άρη 2-0. Τι ωραία ποδόσφαιρο. Όχι, γιατί ακόμα κι αν ανατρέξει τα βιβλία 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια πίσω, ο καθένας βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να θυμάται τι έχει γίνει πραγματικά σε κάθε παιχνίδι. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω για τον οπαδό της Λίβερπουλ, του ΠΑΟΚ, της United, του Άρη, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, είναι η νίκη ή η ήττα, η ισοπαλία. Το τέλος της ημέρας. Έτσι ακριβώς. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Απλώς δεν νομίζω εγώ, Πάρη, παράδειγμα, το ότι η Ρεάλ έχει μείνει 12 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, να υπάρχουν φωνές είτε ανθρώπων της Ρεάλ είτε οπαδών και να λένε φταίει η διαιτησία που η Ρεάλ έχει μείνει 12 βαθμούς πίσω και το σύστημα. Εντάξει, οι άνθρωποι το έχουν εξελίξει το θέμα και βλέπουν και ποδόσφαιρο. Εδώ δεν καταλαβαίνουμε πάρη τους κανονισμούς που υπάρχουν. Άρα γιατί να μιλάμε για αγωνιστικά, πάμε παρακάτω. Ίσως θα πρέπει να γίνονται σεμινάρια φόλης στήλης. Όχι, Πάρη. Αυτός που δεν θέλει να καταλάβει, δεν θέλει να καταλάβει. Και άλλωστε, οι συμβουλές από συναδέλφους μας είναι ότι και να μην υπάρχει κάτι επιλείψιμο σε μία φάση, δεν το λέμε δημόσια εάν ευνοεί τον απέναντι. Το λένε πλέον οι συνάδελφοι και ανοιχτά. Άρα, τι κουβέντα να κάνω εγώ με αυτούς? Κατάλαβες? Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω πολλές φορές αυτά τα οποία λες, ειδικότερα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δηλαδή, εάν μου πεις εσύ αύριο ότι Στέργιο αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ από την Τζαρούχα, η οποία θα σφυρίξει και την Κυριακή στο ΣΕΦ, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό δημόσια, γιατί κατάλαβες, δεν μπορώ να κάνω μια κουβέντα μαζί σου. Εγώ έχω μάθει με τα λάθη μου και με τα σωστά, νομίζω και εσύ, μια λάθος απόφαση να την καταδεικνύουμε, μια σωστή απόφαση, να λέμε την άποψή μας, είτε υποστηρίζει την ομάδα που κάνω το ρεπορτάζεις, είτε όχι. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει να πεις. Ναι, πάντα με το δικό μου το κριτήριο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα βλέπουν μόνο κόκκινα, μόνο κίτρινα, μόνο πράσινα και δεν υπάρχει μισή φορά που να είπανε σε αυτή τη φάση δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται ο Άρης, ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Δεν έχω βρει πάρει ούτε μισό, συγγνώμη. Δεν έχω βρει. Και όσο θα περνάει ο καιρός και θα παραμένει αυτή η ένταση και αυτές οι διαμαρτυρίες, κυρίως μπροστά στις κάμερες, έτσι να το πούμε αυτό,
γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι μπορεί να γίνει όταν κλείνουν οι κάμερες, σωστά, ή όταν λύγει ένα παιχνίδι και πάνε οι παράγοντες που φωνάζουν στα πολιτήρια, εκεί μπορεί να είναι αγκαλιασμένοι, δεν είναι. Αλλά προς τα έξω να φαίνεται κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι όσο θα παραμένουν αυτές οι φωνές θα παραμένει... Δεν ξέρω, πάρει γενικότερα η χώρα μας δεν είναι σε καλό mood, δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή δικαίως βρίσκεται στο στόχαστρο και η δημοσιογραφία. Ναι. Όχι βέβαια, δεν επικροτώ αυτούς που τσουβαλιάζουν τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχουν οι καλοί δημοσιογράφοι και οι κακοί δημοσιογράφοι. Αλλά οι πολλοί από τους λαοπρόβλητους πάρει έχουν περάσει τις γραμμές. Δηλαδή πλέον υπάρχει όχι απλά συστράτευση, γίνεται κανονική προπαγάνδα από κάποιον που είναι κοντά στο μπλε κόμμα, κάποιον που είναι στο κόκκινο κόμμα. Έχει χαθεί λίγο το μέτρο. Μάλιστα. Εγώ το έχω ξαναπεί, πάντα υπήρχε δημοσιογραφία που ήταν κάπου παλιά στο Πασόκ, παλιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν υπήρχαν φωνές δημοσιογράφων που να λένε ότι ψηφίστε αυτό ή τα κάνουν όλα σωστά οι μπλε ή οι κόκκινοι. Το θέμα έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Πολύ μεγάλη κουβέντα, ουσιαστικά για μένα τέρμον είναι. Όταν δεν υπάρχουν όργανα να δουν ποιος κάνει καλά τη δουλειά του, ποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ακούγουμε κάθε μέρα τέρατα για τα Τέμπη, για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση. Δεν έχει καθεί το μέτρο, νομίζω. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς. Λοιπόν... Πολύ κρίμα. Κρίμα πάρει, έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν θες να λέγεις δημοσιογράφος και λες ότι πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος Νέα Δημοκρατία γιατί αλλιώς θα έρθει η καταστροφή, δεν υπηρετείς τη δημοσιογραφία. Δεν έχεις αξιοπρέπεια, δεν έχεις τίποτα βασικά. Είσαι ένα πιόνι της κυβέρνησης που πληρώνεται από το κανάλι ενδεχομένως και από την κυβέρνηση. Δεν μπορείς να λες πάρει ανοιχτά αυτό το πράγμα. Όλοι έχουμε τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Δεν μπορεί όμως ο καθένας μας να αποτρέπει τον κόσμο ψηφίστε αυτό ή μην ψηφίζετε το άλλο. Ή να του πει μην πάει να ψηφίσει καν κιόλας, έτσι δεν είναι? Ναι, το οτιδήποτε, ούτε αυτό. Αλλά εγώ βέβαια είμαι της λογικής ότι κάποιος που δεν πάει να ψηφίσει μπορεί να έχει άποψη, αλλά... Όχι, πάρει, χάνει το δικαίωμά του, χάνει πάρει. Έτσι δεν είναι. Και όπως μου έλεγε και ένας φίλος καλός, να πάρεις κι εσύ το μερίδιο ευθύνης που σου αναλογεί για αυτά που θα έρθουν ή για αυτά που δεν θα έρθουν. Δηλαδή ακόμα και να κάνεις λάθος επιλογή. Αλλά να λες ότι στη στενή σου παρέα, γιατί δημόσια δεν παραδεχόμαστε τα λάθη μας οι περισσότεροι, να λες ότι παιδιά και εγώ ψήφισα τον Πάρη και τελικά έκανα λάθος. Να πας όμως να αναλάβεις κι εσύ την ευθύνη σου, πέρα από το να ασκήσεις το δικαίωμά σου. Να πας ένα βήμα παραπάνω, σαν λες. Ναι, και να ασκήσεις το δικαίωμά σου και να αναλάβεις την ευθύνη σου για το μέλλον αυτού του τόπου. Το να είσαι στην παραλία ή να μην πας από άποψη, εγώ δεν βρίσκω ούτε μισό καλό σε αυτό το πράγμα. Ούτε μισό. Πάνε ρίξε λευκό, πάνε ρίξε, δεν ξέρω. Όπως κάναν παλιά. Ναι, και το λευκό είναι μια άποψη, έτσι είναι. Ναι, πάνε ρίξε λευκό, πάνε ρίξε ένα μικρό κόμμα, πάνε. Μην ρίχνεις τίποτα. Ρίξε ένα άκυρο. Γράψε το μήνυμά σου, κάνει κάτι. Αλλά πάνε να ψηφίσεις. Είναι μία φορά στα 4 χρόνια συνήθως. Πάμε λοιπόν να ρισκάρουμε λίγο σήμερα. Θα πάμε σε έναν συνδυασμό επιλογής στο παιχνίδι του Προμηθέα, ο οποίος θέλει την νίκη κόντρα στην Παρή για να μπορέσει να τερματίσει την πρώτη τετράδα και να έχει πλεονέκτημα έδρα στην επόμενη φάση του EuroCup. Χτες άνοιξε διαφορά στο τέλος στο Λαύριο. Ενώ ήταν στους 4 στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, πήγε στους 28 στο τέλος, οπότε έβγαινε το συν 23,5. Καθαρή νίκη λοιπόν για τον Προμηθέα, για όσους θέλουν να μείνουν σε αυτήν, είναι στο 1,60 τη στιγμή αυτή, αλλά στον συνδυασμό με το Άντερ στους 168,5 πόντους, έχουμε τον τριπλασιασμό. Δηλαδή Προμηθέας και Άντερ 168,5 πόντους, θα πάρουμε πίσω 3 φορές τα χρήματά μας, ανά το καλό που εγώ αισιοδοξώ ότι θα πάμε στο ταμείο, καθώς... Και ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Χάρης Μαρκόπουλος θα πάνε σε σκληρές άμυνες απέναντι στην Παρή να την κρατήσουν χαμηλά στο σκορ, έτσι ώστε να πετύχουν τον στόχο της ομάδας και να μπορέσει να βρεθεί στην πρώτη τετράδα στο τέλος της κούρσας των αγωνιστικών σε αυτόν τον δεύτερο όμιλο του EuroCup όπου συμμετέχει η ομάδα του Προμηθέα. Πάρε, βλέπεις κανένα σημείο τσιμέντο στην Ευρωλίγκα? Για αύριο και μεθαύριο εννοείς? Για σήμερα. Για σήμερα, για σήμερα δεν έχει. Ξεκινάμε από αυτό. Έτσι. Για αύριο και μεθαύριο. Με τον Παναθηναϊκό θα πρέπει να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα παίξει ούτε τον Μπέικον ούτε τον Πονίτκα. Έτσι που έχουν αμφότερη διάστρεμα ο ένας μετά τον άλλον. Γι' αυτό λες το 1-27, γι' αυτό μάλλον. Ναι. Οπότε Μπαρτσελώνα. Δεν θα ασχοληθούμε ούτε με το συν 7,5 γιατί δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιάσει το Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση με κάποιους που θέλουν να ρισκάρουν τη στιγμή αυτή ότι αξίζει το 2-10 στη νίκη της Μπασκόνια μέσα στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα. Γιατί οι Ισπανοί δείχνουν να είναι καλύτεροι, σε καλύτερη κατάσταση, ότι ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν να το παίρνουν σε τέτοιους παιχνίδια. Λογικά θα πάνε και το τέμπο αρκετά ψηλά στο γρήγορο μπάσκετ, το δικό τους αγαπημένο, και ενδεχομένως να μπορέσουν να το περάσουν.
Εντάξει, έχουμε και την αυριανή μέρα για την Ευρωλίγκα. Δικό μου το λάθος, νομίζω ήταν σημερινά τα παιχνίδια. Ήθελα να φτάσει Πέμπτη, περιμένει. Όχι, γενικότερα δεν έχω πολύ καλή σχέση με την Ευρωλίγκα. Πάρε, δεν την ξέρω τι διοργάνωση. Με τη σημερινή τη μορφή δεν έχουμε δει από κοντά. Με εθνικές, βεβαίως. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Μεταξύ άλλων, γιατί πάμε τα προκριματικά για το γύρο του 2024 που ξεκινάνε σιγά-σιγά. Παίζει και η εθνική μας. Μεταξύ άλλων, η εθνική μας η οποία έχει να παίξει. Το λέγαμε και με το Γιβραλτάρ μεθαύριο το βράδυ, 1-0-9 είναι η νίκη της Εθνικής. Έτσι. Να δούμε αν θα δούμε και αύριο, να πάρει. Έχει σκορ και θέαμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό φινάλε, χαίρετε το αστέριο μου, γεια σου. Bye bye, καλό μεσημέρι.